Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην οικογένειά μας τις τελευταίες αυτές μέρες. Για μας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πάνω απ' όλα ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάππος. Και δεν είναι ποτέ εύκολο για μια οικογένεια να πενθήσει σε δημόσια θέα. Έχει μεγάλη σημασία η εκτίμηση των πολιτών στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η αναγνώριση της αξίας του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και ιδίως από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Επιπροσθέτως, γιατί στην μακρά πολιτική του διαδρομή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν επεδίωξε τόσο τη δημοφιλία όσο το σεβασμό του ελληνικού λαού. Μετά από μια σταδιοδρομία πολλών δεκαετιών, το πέτυχε, αφού απόλυτος και δίκαιος κριτής είναι πάντα ο χρόνος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν έψαχνε τόσο το χειροκρότημα, ήθελε όμως την αναγνώριση των επιχειρημάτων του. Έχοντας ζήσει ο ίδιος οδυνηρούς διχασμούς, επεδίωκε πάντα τη σύνθεση. Και έχοντας αντιμετωπίσει έντονα πάθη, αναζητούσε πάντα τη μετριοπάθεια. Απευθυνόταν περισσότερο στη λογική και λιγότερο στο θυμικό. Ήξερε ότι το να κολακεύεις την κοινή γνώμη δεν σημαίνει πως ηγείσαι. Στο νου του, ηγέτης είναι αυτός που όταν το απαιτούν οι περιστάσεις μπορεί να πηγαίνει και κόντρα στο ρεύμα. Να βλέπει μακριά, να διακρίνει αυτό που είναι ουσιώδες και κρίσιμο πίσω και πέρα από τις έρηδες και τις αντιπαραθέσεις της στιγμής. Είναι κάτι που επιχείρησε πολλές φορές στη διάρκεια της πολυτάραχης πολιτικής του σταδιοδρομίας, επιδεικνύοντας και γενναιότητα και αφοπλιστική συνέπεια στις πρωταρχικές του αξίες. Αξίες που έμειναν αναλύωτες. «Ξεκίνησα φιλελεύθερος και τερματίζω φιλελεύθερος», είπε σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις. «Δεν συμβιβάστηκα ποτέ μου και δεν κορόιδεψα ποτέ, γι' αυτό και πιστεύω πως ήρεμα αντιμετωπίζω την κρίση της ιστορίας». Τα λόγια του αυτά είναι ίσως ο καθρέφτης της γενναιόδορης αναγνώρισης με την οποία τον αποχαιρέτησε η ελληνική κοινωνία. Με κοινωνία που στάθηκε ενίοτε σκληρά απέναντι στα λάθη του, αλλά που τον χαιρέτησε με μία ζεστασιά που αναδύθηκε από το βυθό της κρίσης ως αυθόρμητη αναγνώριση της συνέπειας λόγων και έργων και τελικά της διορατικότητάς του. Αλλά ταυτόχρονα και ως μία ένδειξη αυτογνωσίας του ελληνικού λαού που ενισχύθηκε μέσα από την πρόσφατη δοκιμασία του. Μιας κοινωνίας που τίμησε μια πολιτική διαδρομή η οποία ξεκίνησε στην αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής και τελείωσε 2 εβδομάδες πριν πεθάνει, όταν έδωσε την τελευταία αδημοσίευτη ακόμα συνέντευξή του και στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία που αποδίδει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της αγαπημένης του Κρήτης. Στην πολιτική του διαδρομή, και κύριε Πρόεδρε, έχει σημασία να το πω εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταυτίστηκε, περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της γενιάς του, με τη Βουλή των Ελλήνων. Ξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946, σε ηλικία 28 ετών. Υπηρέτησε το Κοινοβούλιο μέχρι το 2004. Αναζήτησα από το ιστορικό του αρχείο τα σχετικά στοιχεία. Μίλησε στην Ολομέλεια 824 φορές και έκανε αναρρύθμιτες παρεμβάσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Περισσότερο όμως σημασία από αυτά που είπε στη Βουλή έχει η στάση του απέναντι στο θεσμό του κοινοβουλευτισμού. Τον θυμόμαστε, πιστεύω όλοι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ερχόταν πρώτος
στη Βουλή και έφευγε τελευταίος. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που στην έσχατη θητεία του, θα το θυμούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι, όταν είχε πλέον ξεπεράσει το 85ο έτος της ηλικίας του, ήταν μόνος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στην αίθουσα. Άκουγε πάντα με προσοχή όλους τους ομιλητές. Και η αναγνώρισή του, την οποία μοίραζε απλόχερα και γενναιόδωρα, γέμιζε ικανοποίηση τον καθένα. Και η συμβουλή του στους νεότερους βουλευτές ήταν πάρα πολύ απλή. Να ακούτε όλους τους ομιλητές, να έρχεστε στη Βουλή όχι μόνο όταν είναι να μιλήσετε, όλο κάτι θα μάθετε ακούγοντας. Ο ίδιος εξέφραζε συχνά παράπονα για την υποβάθμιση του ρόλου του απλού βουλευτή και την χειραγώγηση της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική. Αλλά ως συνήθως δεν είχε αυταπάτες. Σε όσους του εξέφραζαν την δυσφορία για την υποβάθμιση της ποιότητας των βουλευτών, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάντα θύμιζε ότι οι βουλευτές δεν διορίζονται αλλά εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Γιατί σε μια δημοκρατία ο λαός δεν είναι ποτέ άμυρος των ευθυνών του. Στην καρδιά του βέβαια παρέμεινε πάντα βουλευτής Χανίων. Προσέφερε πολλά στον τόπο του, αλλά δεν πικράθηκε όταν ο τόπος του δεν του ανταπέδιδε πάντα τη δική του αγάπη. Είχε όμως πολλούς και αφοσιωμένους φίλους. Φίλους που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Ήταν αυτοί που τον εξέλεξαν και πάλι βουλευτή το 1977, όταν σχεδόν όλοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος της πολιτικής του σιδηροδρομίας. Και ομολογουμένως, στη δημόσια του διαδρομή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Πολλοί θα είχαν γονατίσει, αλλά ο ίδιος είχε μέσα του ένα ξεχωριστό μέταλλο. Και η ένταξή του στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του επέτρεψε και πάλι να ανέβει στην κορυφή και να επιτύχει τη μεγάλη σύνθεση της κεντροδεξιάς, αμβλύνοντας προδικτατορικούς διχασμούς. Οδήγησε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες και στο πρωτοφανές ποσοστό του 47%. Το πέτυχε χωρίς να λαϊκίσει και χωρίς να αναλάβει δεσμεύσεις που ήξερε ότι δεν μπορούσε να τηρήσει, με μια ξεκάθαρη, φιλελεύθερη και κεντρώα μεταρρυθμιστική ατζέντα. Αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες και έναν μεγάλο πολιτικό αντίπαλο. Πολλές δεκαετίες πριν τα σημερινά fake news, υπέστη την πολιτική δυσφήμιση του αυριανισμού που πλαστογραφώντας την ιστορία τον εμφάνισε περίπου ως συνεργάτη των Ναζί. Το ένστικτό του ήταν πάντα να αντισταθεί στην όξυνση και όχι να την τροφοδοτήσει. Δεν το κατάφερε πάντα. Και αν δεν το κατάφερε πάντα, ήταν γιατί τα πάθη και η πόλωση εκείνης της εποχής βγήκαν κάποιες φορές με ευθύνη όλων εκτός ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, η κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν μια ομιλία ενός λεπτού. Τότε που συγκράτησε τα δάκρυα του, επέβαλε τον θεσμικό του ρόλο στην απέραντη προσωπική του οδύνη και από αυτό εδώ πέρα το έδρανο ζήτησε αυτοσυγκράτηση και τήρηση των κανόνων της δημοκρατίας μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Και η συμβολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην οριστική συμφιλίωση των Ελλήνων, στην άρση των διαχωριστικών γραμμών του εμφυλίου και στο οριστικό τέλος του αντιδεξιού συνδρόμου ήταν καθοριστική. Αναμφίβολα, μαζί με τη συνδρομή των ιστορικών ηγετών της αριστεράς, του Χαρίλαο Φλωράκη και του Λεωνίδα Κύρκου. Τον Απρίλιο του 1990, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε επικεφαλής μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας 151 βουλευτών. Προς στιγμήν σκέφτηκε να πάει σε τέταρτες εκλογές με άλλο εκλογικό νόμο ώστε να έχει μια άνετη πλειοψηφία. Δεν το έκανε γιατί πίστηκε ότι δεν αλλάζεις
τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Υπέταξε το κομματικό συμφέρον στην προσήλωσή του στη θεσμική σταθερότητα. Και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρέλαβε τη χώρα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Δεκαετία του 1980 επιλέγει η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων μέσω αύξησης του δημοσίου χρέους, δηλαδή με ελλείμματα τα οποία χρηματοδοτούσαν κατανοητικές δαπάνες. Το ασφαλιστικό σύστημα βρέθηκε στα όρια του και ο ασφικτικός εναγκαλισμός της οικονομίας από το κράτος υπονόμευε την ανταγωνιστικότητά της. Ασφαλώς δεν είναι ο πιο αντικειμενικός κριτής να κρίνει το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού. Πιστεύω όμως ότι τρία σημαντικά επιτεύγματά του δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Πρώτον, η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεύτερον, η προώθηση πολύ τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Και τρίτον, η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδος. Με μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική οδήγησε σε σημαντική μείωση των ελλειμμάτων και στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 1993 για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 20% στο 14%, η συναλλαγματική σταθερότητα αποκαταστάθηκε. Και όλα αυτά, προσέξτε, έγιναν χωρίς να βουλιάξει η οικονομία στην ύφεση. Χρήσιμο μάθημα αυτό και για σήμερα. Στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έγινε μια πραγματική επανάσταση. Για πρώτη φορά είχε εκλεγεί μια κυβέρνηση η οποία πίστευε στη δύναμη του ιδιωτικού τομέα και στην ανάγκη απελευθέρωσης της παραγωγικής οικονομίας από τα δεσμά του κράτους. Αγορές άνοιξαν, το τραπεζικό σύστημα απελευθερώθηκε και στρώθηκε το έδαφος για προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Και βέβαια, οφείλω να το θυμίσω ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία απολαμβάνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, από το μετρό της Αθήνας μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος και από την Εγνατία μέχρι την Αττική Οδό, δρομολογήθηκαν και έχουν και τη σφραγίδα της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος έδωσε στο σύστημα 20 χρόνια ζωής και η μείωση της συμμετοχής του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα επανακαθόρισε με τρόπο εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή του τα όρια της κρατικής παρέμβασης και τη σχέση μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας. Όλα αυτά βέβαια, το θυμόμαστε καλά, έγιναν εν μέσω μεγάλων εντάσσεων. Η ελληνική κοινωνία δεν ήταν εκείνη την εποχή ακόμα έτοιμη να αποτάξει τα προνόμια του πελατειακού κράτους προς όφελος κάποιου ευρύτερου καλού το οποίο έμοιαζε για τους πιο πολλούς πολίτες ως εξαιρετικά αφηρημένο. Το έδαφος όμως οργώθηκε και πολλές από τις πολιτικές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη συνεχίστηκαν, αν και συχνά χωρίς τυμπανοκρουσίες, από επόμενες κυβερνήσεις. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα ισορρόπησε σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Αναγνώρισε το Ισραήλ χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις του με τον αραβικό κόσμο. Βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζοντας ταυτόχρονα όμως ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη συνθήκη του Μάστριχτ, την οποία υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και βέβαια η Ελλάδα υπήρξε παράγον περιφερειακής σταθερότητας σε μια εποχή που τα Βαλκάνια φλέγονταν. Και βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνέβαλε στην προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας. Πίστευε ακράδαντα ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία μας να λύνουμε τις διαφορές μας με τους γείτονές μας. Και βέβαια αγωνίστηκε για πολλές δεκαετίες για μια βιώσιμη, για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Επέδειξε εθνική αυτοπεποίθηση αλλά όχι υπεροψία. Και είχε τη σοφία να γνωρίζει ότι η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική δεν ασκείται προς τέρψην της εγχώριας εκλογικής πελατείας.
Ουδής γνωρίζει ποια θα ήταν η πορεία της χώρας εάν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε κυβερνήσει περισσότερα χρόνια την Ελλάδα. Ο ίδιος είχε απόλυτη επίγνωση ότι η ιστορία δεν γράφεται με αν. Και για τον ίδιο η ήττα του στις εκλογές του 1993 σήμαινε αυτόματα και το τέρμα του ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τον ρώτησα μια φορά γιατί παραιτήθηκε εκείνο το βράδυ, ενώ θα μπορούσε να μείνει στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσει και πάλι την Πρωθυπουργία στις επόμενες εκλογές, μου απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, μα γιατί το είχα πει και είχα δεσμευθεί. Και έτσι άνοιξε το τελευταίο του κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή. Μην προσβλέποντας πια σε κανένα αξίωμα, ελεύθερος από το βάρος της καθημερινής πολιτικής διαχείρισης, βρήκε για τον εαυτό του ένα νέο ρόλο. Δεν διανοήθηκε να ιδιωτεύσει, διότι για τον ίδιο η πολιτική ήταν η ζωή του. Ήξερε όμως πότε να δώσει τέλος στην κοινοβουλευτική του διαδρομή. Και στην τελευταία του βουλευτική θητεία, οι παρεμβάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση αποτελούν σημείο αναφοράς για μας τους νεότερους βουλευτές. Κυρίως η επιμονή του να δικάζονται οι πολιτικοί ως απλοί πολίτες. Διότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν θεωρούσε ποτέ ότι τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης. Άνοικε εξάλλου σε μία γενιά πολιτικών που είχαν χαραγμένη στη συνείδησή τους την αίσθηση της δημόσιας προσφοράς. Και αυτό επέβαλε στον ίδιο να δίνει το παράδειγμα, με το παράδειγμα του να δίνει τη στάση υπευθυνότητας όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική του ζωή. Για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, μετριοπάθεια, ρεαλισμός, διορατικότητα, σεβασμός πάντα των πολιτικών αντιπάλων. Και βέβαια η γενναιότητα να πηγαίνεις κόντρα στη δύναμη των πραγμάτων για να υπηρετήσεις τα πιστεύω σου. Αλλά και μια έμφυτη ευγένεια που τον έκανε να αποστρέφεται οποιαδήποτε εκδήλωση πολιτικής χειδαιότητας από όπου και αν αυτή προερχόταν. Πολλά χρόνια πριν την κρίση που ακόμα καταδιώκει τη χώρα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προειδοποιούσε για την ανάγκη να τυθασεύσουμε τα ελλείμματά μας, να μειώσουμε το κράτος, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Για πολλούς είχε γίνει μονότονα κυνικός, ένα σύγχρονος τηρεσίας που μόνο δεινά προέβλεπε για τη χώρα. Η ελληνική κοινωνία βέβαια ξύπνησε επώδυνα από την ψεύτικη ευδαιμονία που φτιάχνεται με δανεικά και ελλείμματα. Ο ίδιος δεν ενδιαφερόταν πολύ για το γεγονός ότι οι εξελίξεις τελικά τον δικαίωσαν. Η ματαιοδοξία δεν αποτελούσε στοιχείο του χαρακτήρα του, ούτε επιζητούσε την ιστορική αναγνώριση εν ζωή. Ήξερε ότι μόνο η ασφάλεια του ιστορικού χρόνου θα επιτρέψει στις μελλοντικές γενιές να κρίνουν αντικειμενικά τη δικιά του παρακαταθήκη. Αλλά επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτή την παρατήρηση. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν ήταν κυνικός. Υπήρξε αθεράπευτα ρομαντικός και αισιόδοξος. Είχε, όπως έλεγε ο ίδιος, πάντα εμπιστοσύνη στο λαό μας. Τόνιζε τις αδυναμίες του, αλλά τιμούσε τις αρετές του. Την ευστροφία, την εργατικότητα, τη φιλοπατρία, το φιλότιμο. Δεν φοβόταν τον Έλληνα στο ευρύτερο περιβάλλον της Ενωμένης Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης. Αρκεί, όπως έλεγε βέβαια πάντα, να το πάρουμε εν απόφαση και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Και θύμιζε στους συνομιλητές του ότι όσο γρήγορα χαλάει αυτή η χώρα, αλλά τόσο γρήγορα φτιάχνει. Είχε ζήσει εξάλλου ο ίδιος αρκετούς κύκλους της ιστορίας για να γνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορούσε να κάνει τη μετάβαση από την καταστροφή στο θρίαμβο με μεγάλη ταχύτητα. Προϋπόθεση όμως για τη μεγάλη φυγή προς τα μπρος ήταν και παραμένει πάντα μία. Η αλήθεια, δηλαδή η ατομική και συλλογική αυτογνωσία. Αυτήν υπηρέτησε, όπως την αντιλαμβάνονταν ο ίδιος, με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής του. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε ότι το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθές.
Και με την έννοια αυτή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι άξιος που έχει στην τροφιά του την αλήθεια και τη γαλανόλευκη σημαία στην τελευταία του κατοικία. Σας ευχαριστώ πολύ.